Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα οδηγητικό βίντεο, αλλά δεν είναι θεωρητικό. Είναι εξαιρετικά πρακτικό. Ελάκη. Λοιπόν, το γυρίζω σήμερα. Είναι Κυριακή, είναι 16 Ιουλίου και είμαι καθοδόν για να πάω στη Λάρνακα. Σήμερα είναι τα γενέθλια της φίλης μου της Μαρίας και ο σύντροφος της με κάλεσε για να της κάνουμε surprise party μαζί με τα παιδιά της και την αδερφή του και τον γαμπρό του κτλ. Και παρόλο που έχει φοβερό καύσωνα, παρόλο που είπα δεν κάνω τίποτα, δεν θα πάω πουθενά, δεν θα βγω από το σπίτι, θα καθίσω μέσα στα κλιματιστικά και θα γράφω, θέλω να πάω στα γενέθλια της Μαρίας. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη Μαρία, είναι μια φίλη μου που τη γνωρίζω τουλάχιστον 36 χρόνια. Νομίζω ήμουνα 10 ετών όταν τη γνώρισα, αυτή λέει ότι ήμουνα 12 όταν τη γνώρισα. Άρα 36 με 38 χρόνια. Είναι μια κοπέλα που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή της, όπως πολλοί από εμάς έχουμε ταλαιπωρηθεί στη ζωή μας, όπως πολλοί από εσάς ταλαιπωρείστε στη ζωή σας, η οποία όμως μέσα σε όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασε διατηρεί την αξιοπρέπεια και την αισιοδοξία της. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν που έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου μια υγιή συντροφική σχέση και χαίρομαι πολύ περισσότερο από το να είχα εγώ μια υγιή συντροφική σχέση. Τόσο πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, για να μπορέσω τώρα να είμαι στο αυτοκίνητο για να πάω στη Λάρνακα που θέλω περίπου μία μισή ώρα να πάω μέχρι εκεί και μία μισή να επιστρέψω, έπρεπε να προγραμματιστώ. Να προγραμματίσω τις δουλειές μου, να προγραμματίσω τα πράγματα που είχα να κάνω και αυτό με άγχωσε. Σήμερα το πρωί, θα καταλάβετε μετά, θα κάνουν νόημα όλες αυτές τις εισαγωγές που σας κάνω. Σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή στις 12, είχαμε κανονίσει να πάω να πάρω την κυρία που έχω βρει πρόσφατα να με βοηθάει με το καθάρισμα, η οποία μένει σε ένα διπλανό χωριό. Εγώ χθες είχα μια δύσκολη μέρα και προχθές και αντιπροχθές. Φαίνεται ότι όταν οι γυναίκες που υποφέρουν από την νόσο Crohn βρίσκονται στη φάση της εμμηνουρίσης, έστω και αν τρώνε πολύ προσεκτικά, έστω και αν δεν τις στενοχωρήσει κάτι, μπορεί να έχουν έξαρση και έτσι είχα συμπτώματα τις τελευταίες μέρες, μεταξύ των οποίων είναι και το σύμπτωμα της κούρασης, της φοβερής κόπωσης, της κομμάρας που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Και αυτές τις μέρες έτσι σκεφτόμουν ότι πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου, σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, ήμουνα εξαιρετικά κουρασμένη, ήμουνα εξαντλημένη. Το ένιωθα, το έλεγα, το ένιωθα και μου λέγαν είναι ψυχολογικό, είναι η ιδέα σου, είναι από το άγχος. Όμως πραγματικά είχα την τρομερή κόπωση που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τεράστια φλεγμονή μέσα στο σώμα του. Η νόσος Crohn είναι μια ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος, είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο είναι σε όλο τον γαστρεντερικό σωλήνα. Υπάρχουν φλεγμονές οι οποίες μπορεί να ξεκινήσουν μέχρι και στη μύτη να υπάρχουν, στο εσωτερικό της μύτης, στο στόμα κλπ. Οι δικές μου οι φλεγμονές περιορίζονται στην περιοχή του κάτω ηλαιού και προς τα εκεί, όταν κάναμε τη διάγνωση μέσω της κολονοσκόπησης που έγινε το Μάιο. Όμως σημάδια τα οποία υπάρχουν σε όλη αυτή την τεράστια έκταση που έχει ο γαστρεντερικός μας σωλήνας δείχνουν ότι σε διάφορες φάσεις είχαν επηρεαστεί και άλλες περιοχές. Έτσι μου είπε ο ενδοκρινολόγος εδώ στην Κύπρο που βρήκα, που με έχει αναλάβει, όπως έχει μελετήσει και τον DVD από την κολονοσκόπηση, και μου είπε ότι έχεις περάσει διάφορες φάσεις. Και σε όλες αυτές τις φάσεις που περνούσα, το κύριο σύμπτωμα ήταν η μεγάλη κούραση. Τρομερή κούραση.
που εγώ θεωρούσα ότι είχα αυτή την κούραση επειδή έκανα πολλές δουλειές. Πάντα κάνω πολλές δουλειές, πάντα είμαι πολύ ενεργητική. Ακόμη και αυτές τις μέρες που είχα αυτά τα συμπτώματα, πάλι ήμουν αρκετά δημιουργική και παραγωγική. Παρ' όλα αυτά όμως συνειδητοποίησα ότι πρέπει να δίνω και στον εαυτό μου λίγο παμόν, που λέμε στην κυπριακή διάλεκτο, να πνάζω και λίγο, ότι πρέπει να ησυχάζω και λίγο, να ξεκουράζομαι και λίγο και να βάζω και ένα stop. Μέσα σε αυτό το πνεύμα της πρόσφατης διαγνώσεως, α, έχει και 2 μήνες τώρα, ναι, ακριβώς 2 μήνες σήμερα, η γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπηση έγιναν 16 Μαΐου, σήμερα έχουμε 16 Ιουλίου. Τους τελευταίους 2 μήνες αναθεώρησα πολλά πράγματα στη ζωή μου, πράγμα το οποίο δεν είναι παράξενο για μένα να αναθεωρώ πράγματα, κατά καιρούς κάνω αναθεωρήσεις και decluttering στη ζωή μου, θα πω μετά και για τον decluttering. Και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να κάνω ξανά πολύ συνειδητή προσπάθεια για να βρω μια κυρία να με βοηθάει με τις δουλειές του σπιτιού μια φορά τη βδομάδα. Η αλήθεια να λέγεται, το είχα αποφασίσει αυτό και στις αρχές του 22, το δοκίμασα, βρήκα μια κοπέλα, ήρθε 2 φορές, μετά δεν μπορούσε να έρθει, μετά είπα σε άλλη, απογοητεύτηκα που δεν έρχονταν καμία και τα παράτησα και συνέχισα να τα κάνω εγώ. Όμως τώρα μετά και από τη διάγνωση είπα δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και όχι μόνο επειδή ξέρω ότι είμαι άρρωστη πλέον και δεν έχω αντοχές και δυνάμεις, αλλά και γιατί βάζοντας προτεραιότητες του τι είναι πιο σημαντικό να κάνω, νιώθω ότι είναι πιο σημαντικό να φτιάξω ένα βίντεο, να γράψω ένα κεφάλαιο από το βιβλίο, μισό κεφάλαιο από το βιβλίο, να κάνω κάτι ψυχοεκπαιδευτικό, ότι αυτό θα είναι ένα πιο σημαντικό πράγμα να κάνω από το να κάνω τις δουλειές του σπιτιού εκείνες τις οποίες βαριέμαι, με κουράζουν και δεν μου αρέσουν. Καταρχάς, θέλω να πω ότι έχει δουλειές του σπιτιού που μου αρέσουν. Για παράδειγμα, μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω και να διατηρώ τον νεροχύτη μου καθαρό και τους πάγκους της κουζίνας μου καθαρούς. Μου αρέσει αυτό. Έχω ένα σύστημα το οποίο έχω αναπτύξει τα τελευταία 38 χρόνια που ασχολούμαι με τη μαγειρική. Το έχω τελειοποιήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια, ούτως ώστε μετά από κάθε φαγητό, γεύμα ή δείπνο ή πρωινό, να πλένονται τα πιάτα, να μπαίνουν στον πλυντήριο των πιάτων και να είναι τακτοποιημένη και καθαρή κουζίνα. Αυτό μου αρέσει. Το κάνω με την όρεξή μου. Δηλαδή, δεν θέλω να έρθει η κυρία να μου πλύνει τα πιάτα ή να μου καθαρίσει τις επιφάνειες των μπάγκων. Αυτά τα κάνω καθημερινά καθώς μαγειρεύω. Και πρόσφατα, επειδή έχω πολύ απλή διατροφή, δύσκολη αλλά απλή λόγω της διάγνωσης, χρησιμοποιώ μόνο ένα σκεύος για να μαγειρεύω, το air fryer. Και είναι, με το που θα το χρησιμοποιήσω θα το πλύνω και έχω βρει και βουρτσάκι να το πλύνω για να μην καταστρέφω τα νύχια μου. Έχω και γάντια που βάζω όταν θα πλύνω κάποια άλλα σκεύη. Τα πιάτα και τα μαχαιροπύρουνα και τα ποτήρια τα βάζω στο πλυντήριο των πιάτων, το οποίο εγώ και ο Λάκη είμαστε μια φορά τη βδομάδα ή ξέρω εγώ μπορεί και 2 φορές τη βδομάδα να το χρησιμοποιήσουμε. Τέλος πάντων, το να κάνω τα πιάτα, το μαγείρεμα και την καθαριότητα στον νεροχύτη και στους πάγκους της κουζίνας, μια χαρά. Επίσης, μ' αρέσει να πλένω ρούχα και μ' αρέσει να πλώνω τα ρούχα. Και μ' αρέσει και να μαζεύω τα ρούχα και να τα βάζω στη θέση τους. Η Κυριακή είχε παράπονο. Πέρσι το καλοκαίρι έλεγε σε μια φίλη της, αυτή η μάνα μου όλο πλένει, της λέει. Δεν προλαβαίνω να βγάλω το βρακί και το βρίσκω πλημμένο στο σιρτάρι μου. Είχε παράπονο ότι έπλαινε τα ρούχα της όταν τα βγάζει. Λοιπόν, τώρα που είμαι μόνο Λάκη και εγώ, θα βάλουμε πλυντήριο 2 φορές τη βδομάδα. Θα βάζουμε κάθε μέρα, όπως βάζαμε όταν ήταν και τα παιδιά, ημέρα παραμέρα. Αλλά μου αρέσει αυτή η φάση ότι βάζω τα άπλυτα ρούχα σε ένα καλάθι. Έχω 2 καλάθια. Έχω ένα καλάθι μέσα στο μπάνιο, στο οποίο μπαίνουν τα χρωματιστά, και ένα καλάθι έξω από το μπάνιο για άπλυτα ρούχα, στο οποίο μπαίνουν τα άσπρα. Και έχω τον προγραμματισμό μου, έχω τις πετσέτες μου που είναι για το πρόσωπο, για τα χέρια, για τα πόδια, έχω τα πατάκια των ποδιών. Καταλαβαίνετε ότι είμαι ψυχαναγκαστική. Έχω στοιχεία ψυχαναγκαστικά. Δεν έχω την ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας,
ούτε έχω ούτε πληρώ τα κριτήρια για πλήρη διάγνωση με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γιατί υπάρχουν δύο ιδιοψυχαναγκαστικά στοιχεία σε διαγνώσεις. Το ένα είναι να έχεις OCD personality disorder, δηλαδή να έχεις διαταραχή προσωπικότητας OCD, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας είναι το ένα. Δεν έχουμε μιλήσει για αυτές τις διαταραχές προσωπικότητας. Εμείς έτσι εστιάζουμε στο β' πλέγμα, που είναι και το πιο αμφισβητούμενο και το πιο ταλαιπωρητικό για τους άλλους, το β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας. Έχουμε εστιάσει μέχρι τώρα. Δεν έχω ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, ούτε πάσχω από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, αλλά έχω στοιχεία ιδιοψυχαναγκαστικά. Έχω λίγο OCD. Λίγο, όσο πατάει η γάτα, όσο πατάει ο Λάκη. Η μάνα μου έχει full blown OCD. Εγώ όχι. Η αλήθεια να λέγεται, είχε αρχίσει να με καταβάλει όταν πήγα να μείνω μόνη μου στο τρίτο έτος, όταν με έδιωξαν από το χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο στη Θεσσαλονίκη και πήγα να μείνω μόνη μου, έπιασα τον εαυτό μου να αναπτύσσω OCD και εκεί είπα, όπα, κόψε το, σταμάτα, δεν σε παίρνει. Ήξερα πόσο δύσκολο πράγμα είναι και για τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, αλλά και για τους οικείους του να ζουν μαζί του κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οπότε πίεζα τον εαυτό μου τότε να μην κάνω υπερβολικά πράγματα με την καθαριότητα. Έχω όμως κάποια στοιχεία, δηλαδή για παράδειγμα δεν το δέχομαι με τίποτα να καθίσω με τα ρούχα που φοράω εκτός σπιτιού ή μέσα στο σπίτι, πάνω στα σεντόνια μου. Στα σεντόνια μου, του δικού μου του κρεβατιού, μόνο με τις πιτζάμες και μόνο μετά που έχω κάνει ντους κάθομαι στα σεντόνια μου. Διαφορετικά, όχι. Όμως για να δείτε ότι το πολεμάω με το OCD, να μην έχω πλήρες OCD, να μην συναντήσω τα κριτήρια για να διαγνωστώ, όταν ζούσαν τα παιδιά μαζί μου, δεν είχα αυτούς τους κανόνες για το δικό τους κρεβάτι. Δηλαδή τους έλεγα, εγώ προσωπικά προτιμώ μόνο με τις πιτζάμες μου και μόνο μετά που έχω κάνει ντους να κάθομαι στο κρεβάτι μου και να είμαι μέσα στα σεντόνια μου, και δεν θέλω να κάθομαι με τις πιτζάμες μου στον καναπέ και μετά να πηγαίνω στο κρεβάτι μου. Αυτοί μου έλεγαν, εμείς δεν θέλουμε έτσι, θέλουμε αλλιώς, και το δεχόμουν. Και το δέχομαι και το δεχόμουν. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια ιδιομορφία, ιδιοτροπία που έχω εγώ και ότι είμαι και υπερβολική. Και ότι όλη αυτή η προσπάθεια αποφυγής των μικροβίων είναι μάταιη. Αλλά εντάξει, ψυχαναγκασμοί είναι κάποια πράγματα που κάνουμε ψυχαναγκαστικά, δηλαδή τα κάνουμε για να νιώσουμε καλύτερα χωρίς να είναι απαραίτητα. Εντάξει, δηλαδή δεν θα πάθουμε χολέρα αν με αυτό το φόρεμα που κάθομαι εδώ τώρα στο αυτοκίνητο πάω μετά και καθίσω μέσα στα σεντόνια και μετά κοιμηθώ, δεν θα πάθω κάτι. Απλώς, άμα δεν το κάνω, νιώθω πιο ασφαλής ότι δεν θα πάθω. Είναι καθαρά ψυχολογικό. Εντάξει, μ' αρέσει και η καθαριότητα, αλλά σας λέω, αυτά που σας λέω, κανονικά δεν πρέπει να σας τα λέω, γιατί αν υπάρχουν ιδιοψυχαναγκαστικοί ή ψυχαναγκαστικοί τύποι που παρακολουθούν αυτά που λέω, οι οποίοι κάνουν διάφορα με τις καθαριότητες και τύχει αυτά στις δικές μου τις τελετουργίες, αυτές τις δικές μου τις ρουτίνες να μην τις κάνουν, μπορεί να τις ξεσηκώσουν. Οπότε δεν πρέπει να τα λέω. Εντάξει, ας σιωπήσω λίγο. Λοιπόν, είπαμε τα ρούχα μου αρέσει να τα κάνω. Έχω αγοράσει πέρσι μία πολύ καλή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα, γιατί για χρόνια είχα την Dyson που ήταν χωρίς σακούλα και τελικά μία καλή ηλεκτρική σκούπα με σακούλα. Έχω πάρει μία Miele που την πήρα, ξέρω εγώ, 170-180 ευρώ σε αυτές τις τιμές, ενώ η Dyson είναι αυτή η χειρός, ήταν καμιά 600 ευρώ και η άλλη, η μεγάλη πάλι είναι 500 ευρώ. Είχα όμως μία Dyson την οποία την είχα πάρει το 99 από το Manchester που μου κράτησε μέχρι το 2011. Την άλλη την Dyson την πήρε αυτός. Η παλιά κυβέρνηση την πήρε μαζί του φεύγοντας, γιατί είπε μου την έκανες δώρο, άρα θα την πάρω. Οπότε εντάξει. Και μετά είχαμε πάρει μια χειρός, η οποία μου την είχε κάνει δώρο η μάνα μου τότε, την οποία μου την τσάκωσαν τα παιδιά, μου την πήραν.
Τους την έδωσα γιατί είδα ότι δεν είχε τόση πολύ απόδοση όσο μια σκούπα με σακούλα. Και έτσι πήγα και πήρα αυτή τη μήλε πέρσι, η οποία είναι εξαιρετική. Η σακούλα της είναι και υποαλλεργική. Ξέρω εγώ, δεν αφήνει τα αλλεργή ογόνα να περάσουν μέσα στο δωμάτιο και κάνει πολύ καλή δουλειά. Το να βάλω την ηλεκτρική σκούπα δύο φορές τη βδομάδα για να μαζέψω, κυρίως ότι αφήνει πίσω το αυτός ο ωραίος σκύλος. Κάτι τριχούλες, κάτι κοκαλάκια από εδώ από εκεί, δεν με χαλάει. Με κουράζει, αλλά δεν με χαλάει. Το να σφουγγαρίσω όμως με χαλάει, ρε φίλε, με χαλάει πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει να σφουγγαρίσω. Δεν μ' αρέσει ούτε να σκουπίζω με τη σκούπα την κανονική. Δεν μ' αρέσει, συχαίνομαι, νιώθω ότι θα βγουν σκόνες στα μούτρα μου, ότι έχω αλλεργίες, έχω και θα με πιάσει αλλεργία, ότι θα λερωθούν τα μαλλιά μου και θα πρέπει να τα λούσω κλπ. Κλπ. Άρα το κομμάτι του σκουπίσματος με σκούπα κανονική συμβατική και του σφουγγαρίσματος δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και όταν το κάνω, το κάνω με πολύ, πώς να το πω, με βαριεστημάρα και δεν μ' αρέσει και δεν το απολαμβάνω και αυτά. Ενώ βάλε με να πλύνω πιέτα, το απολαμβάνω. Βάλε με να μαγειρέψω, το απολαμβάνω. Βάλε με να, ξέρω εγώ, να βάλω τα ρούχα στο πλυντήριο, να τα απλώσω. Έχω και μία μέθοδο που απλώνω τα ρούχα, τα τεινάζω έτσι πολύ καλά ώστε να μην θέλω σίδερο. Ναι, σίδερο άμα χρειαστεί να κάνω, το κάνω ευχαρίστως. Συνήθως όταν σιδερώνω ακούω, βλέπω κανένα βιντεάκι στο YouTube ή ακούω κάτι, κανένα podcast και γίνεται ευχάριστα το σίδερο. Το να βγάζω έξω τα σκουπίδια και να αλλάζω, τα βάζω καθαρά σακούλια στους καλάθους σκουπιδιών που έχουμε. Πόσους έχουμε? Α, έχουμε ένα μεγάλο καλάθος σκουπιδιό στην κουζίνα, ένα στο υπνοδωμάτιο μου, δύο στο γραφείο, στο σαλόνι, γιατί έχει ένα στο γραφείο μου και ένα εκεί που κάθομαι στην τηλεόραση, 4, και ένα στο μπάνιο, 5. Το να αδειάζω αυτές τις σακούλες στους κάδους σκουπιδιών, να βγάζω τις σακούλες από τους κάδους σκουπιδιών, να τις πετάω έξω στα σκουπίδια και να τις αντικαθιστώ, δεν με χαλάει αυτό. Και σήμερα παρατήρησα και θέλω να το καταγγείλω εδώ δημοσίως, Λάκη, ότι κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι, ήρθε και πέταξε τα σκουπίδια του στο δικό μας κάδο. Ναι. Γιατί εγώ χρησιμοποιώ συγκεκριμένες σακούλες και σήμερα είδα ότι χθες το βράδυ προφανώς, ή σήμερα το πρωί δεν ξέρω, όταν βγήκα να πάρουμε την κυρία, είδα ότι στον κάδο σκουπιδιών το δικό μας, τον οποίο είχα πετάξει χθες τα δικά μας τα σκουπίδια, το οποίο ήταν με μια πράσινη σακούλα από αυτήν τη συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ, ήταν μια σακούλα καφέ. Δεν έχουμε εμείς τέτοιες σακούλες στο σπίτι, Λάκη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ήταν μια καφέ σακούλα, η οποία ήταν πάνω-πάνω και δεν χωρούσε κιόλας να κλείσει ο κάδος και ήταν, και έχει και καύσωνα. Δεν ξέρω ποιος εξυπνάκιας, που σίγουρα δεν βλέπει τα βίντεο. Εγώ θα το πω, θα πω το παραπονά μου. Το πω. Δεν ξέρω ποιος εξυπνάκια σκέφτηκε ότι εφόσον έχει γεμίσει το δικό μου το καλάθι, να πάω να το ρίξω στη γειτόνισσα. Ή ξέρω εγώ σε αυτό το σπίτι από το οποίο περνάω. Μπορεί να είναι και κανείς από άλλη γειτονιά, δεν ξέρω. Εκεί στο χωριό μας, ο Μουχτάρης, διοδήμαρχος του χωριού, μας έχει βάλει κάτι καλάθους, τους οποίους ένα για κανονικά σκουπίδια και ένα για ανακύκλωση, οι οποίοι είναι έξω από το σπίτι του καθενός μας και είμαστε υπεύθυνοι. Και για τον πράσινο που είναι για τα σκουπίδια και για τον μπλε που είναι για την ανακύκλωση, μας έστειλε ένα χαρτί ο Μουχτάρης, ο δήμαρχος του χωριού, και μας είπε ότι εάν πάθει οτιδήποτε ο κάδος, θα τον χρεωθείτε εσείς. Και μου λέει και μια γειτόνισσα, άμα μας κλέψουν τον κάδο, εμένα δεν μου έκλεψαν τον κάδο, φιλενάδα, εμένα ήρθαν και μου έβαλαν ξένα σκουπίδια μέσα, δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτό είναι ένα μυστήριο που πρέπει να λύσει. Λοιπόν. Είπαμε, δεν μ' αρέσει να κάνω το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα. Τα σκουπίδια μ' αρέσει να τα βγάζω. Δεν μ' αρέσει καθόλου να ξεσκονίζω. Καθόλου. Δηλαδή να με βάλεις να ξεσκονίσω τη βιβλιοθήκη ή τα τραπεζάκια όπως θα ξεσκόνισε η κοπέλα, η κυρία που ήταν και ο βασικός λόγος που ήρθε η κυρία, μάλλον η βασική αφορμή που μου είπε, είπα στον εαυτό μου, ξύπνα, τελείωνε, κάνει ό,τι θα κάνει, να βρεις μια κυρία να θες σε βοηθήσω. Το ξεσκόνισμα δεν μ' αρέσει καθόλου, με τίποτα. Το να καθαρίζω το μπάνιο, το να καθαρίζω τους νηπτήρες, την τουαλέτα κλπ, δεν με χαλάει.
Το κάνω καθημερινά. Επειδή είμαι ελαφρώς ψυχαναγκαστική, στο σπίτι έχουμε πολλά σπρέι με Dettol, Dettol spray ή άλλες μάρκες spray, τα οποία είναι σκοτώνουν όλα τα μικρόβια, αντιβακτηριδιακά, σκοτώνουν το 99,9% το μικροβίο, δεν είναι με χλωρίνη να μυρίζουν, είναι άοσμα. Το brand name, η μάρκα της αγοράς είναι το Dettol, που συνήθως παίρνω και μου αρέσει το με μυρωδιά λεμόνι, αλλά και άλλες μάρκες άμα βρω παίρνω. Έχει κάτι εγγλέζικες, οι οποίες είναι πολύ πιο φθηνές, άμα τις βρω θα τις πάρω. Λοιπόν, οπότε έχω εκείνο το σπρέι και ψεκάζω την τουαλέτα κάθε φορά που χρησιμοποιήσω. Πάρα πολύ γέλιο, γιατί στο σπίτι μόνο εγώ χρησιμοποιώ την τουαλέτα και κάθε φορά που θα καθίσω στην τουαλέτα θα ψεκάσω και θα καθαρίσω και μετά θα καθίσω. Ναι, κυρίες και κύριοι, γιατί σημαίνουν και αυτά. Ναι. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Άρα το να κάνω. Α, και μια άλλη δουλειά που δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω είναι τα τζάμια. Μη με βάλεις να κάνω τζάμια, το χειρότερό μου. Οπότε αποφάσισα ότι πρέπει να έρθει η κυρία για να κάνει αυτές τις δουλειές. Και αυτές οι οποίες με ταλαιπωρούν περισσότερα από όλες, ξαναλέω, είναι σκούπισμα με σκούπα κανονική. Φυσικά της έχω δώσει την ηλεκτρική σκούπα, τη μίλη και σκουπίζει η γυναίκα. Δεν θα σκουπίζει με την κανονική τη σκούπα, γιατί σηκώνονται και οι σκόνες και πάνε πάνω στα έπιπλα και μετά θέλει ξεσκόνισμα. Τώρα, εφόσον την έχουμε την ηλεκτρική σκούπα, θα τη χρησιμοποιήσει και η κυρία. Εννοείται, θα είμαι τύραννος να σηκάντα με την κανονική τη σκούπα. Λοιπόν, με ρωτήσατε σήμερα. Έβαλα ένα post που καθόμουν με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Όχι, μάλλον με τα δύο πόδια πάνω στο σκαμπό. Στον άσπρο καναπέ, ο οποίος έχει παραμείνει στο δωμάτιο που ήταν το δωμάτιο της Κυριακής. Και με το λάκκυλο δίπλα και με το air condition ανοιχτό. Και με ρωτήσατε και είπα ότι είπα στον εαυτό μου να κάτσει να ξεκουραστεί. Πίεσα τον εαυτό μου να κάτσει να ξεκουραστεί. Κάθισα να ξεκουραστώ και τώρα είπα στον εαυτό μου: τελείωνε, κυρία μου. Τελείωνε. Κόψε το κεφάλι σου, που λένε. Κάτσε, πνάσε, ξεκουράσου. Αυτό είπα στον εαυτό μου. Και μετά σας είπα ότι θα την πάω την κυρία σπίτι της και έτσι όπως με βλέπω μετά θα καθίσω να κάνω και βίντεο. Βεβαίως έκατσα να κάνω και βίντεο. Και με ρωτήσατε ένα πολύ ωραίο ερώτημα κάτω από αυτό την ανάρτηση. Λέει, πες μας λίγο για την οικοκυρωσύνη και την ενοχικότητα και τι γίνεται με την ιστορία που πολλές από εμάς νιώθουμε ενοχές να μην κάνουμε τις δουλειές και ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τις δουλειές και καταπιεζόμαστε, καταταλαιπωρούμαστε, δημιουργούμε ζητήματα στον εαυτό μας σε σχέση με τις δουλειές κλπ. Κλπ. Και έτσι είπα να φτιάξω αυτό το βίντεο. Τώρα σας εξηγώ γιατί φτιάξω αυτό το βίντεο. Θεωρώ ότι εάν μπορεί ένας άνθρωπος, γιατί κάποια κυρία έγραψε και εγώ θα ήθελα να μπορούσα να είχα κάποιον να πληρώσω βοήθεια με τις δουλειές, αλλά δεν μπορώ, δεν έχω τα χρήματα και έτσι τις κάνω μόνη μου. Εάν κάποιος μπορεί να βρει τα χρήματα για να βοηθήσει τον εαυτό του με το να πληρώσει τις υπηρεσίες ενός εργαζομένου για να το βοηθήσει με το καθάρισμα του σπιτιού, εννοείται να το κάνει. Να το κάνει και να μην το ξανασκεφτεί. Εάν όμως δεν υπάρχουν τα χρήματα για να έχουμε πληρωμένη βοήθεια στο σπίτι, τότε χρειάζεται να κάνουμε κάποιες εκπτώσεις. Να μην είμαστε τόσο αυστηροί με τον εαυτό μας και να μην νιώθουμε άσχημα αν δεν τα έχουμε όλα ξεσκονισμένα και αν δεν έχουμε όλα τα παράθυρα καθαρά και αν δεν τα κάνουμε όλα τζάμι. Υπάρχουν κάποια βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να είναι καθαρά σε ένα σπίτι για σκοπούς υγιεινής. Και αυτά είναι το δωμάτιο του μπάνιου και της τουαλέτας και το δωμάτιο της κουζίνας. Εκεί που μαγειρεύουμε πρέπει να υπάρχει καθαριότητα και να μην αναπτύσσονται μικροβιακές αιστείες ούτως ώστε να έχουμε μολύνσεις. Και στην τουαλέτα πρέπει να υπάρχει καθαριότητα. Δεν χρειάζεται όμως να κρατάς
συνέχεια ένα, ξέρω εγώ, βουρτσάκι ή μια βούρτσα ή ένα οποιοδήποτε άλλο πανάκι κάτι και να τρίβεις συνέχεια την μπανιέρα και την τουαλέτα και να βάζεις ισχυρά καθαριστικά κλπ. Μπορείς να βρεις απλές λύσεις όπως αυτές που σας είπα προηγουμένως. Να έχεις κάποιο σπρέι το οποίο να είναι αντιμικροβιακό που να ψεκάζεις εκεί την περιοχή, να ρίχνεις και λίγο νερό από πάνω και να είναι αρκετά καθαρή η κατάσταση. Επίσης, ένα κόλπο το οποίο βοηθάει πολύ στο να φαίνεται πιο καθαρός ο νηπτήρας, η μπανιέρα και η τουαλέτα είναι να βάζεις αυτό το σπρέι. Εγώ βάζω αυτό και για να σκοτώνω τα μικρόβια. Κάποιος μπορεί να βάλει νερό, κάποιος άλλος μπορεί να βάλει ένα σπρέι από αυτό που είναι για τα τζάμια και να σκουπίζεις με χοντρό χαρτί κουζίνας. Το χοντρό χαρτί κουζίνας όταν σκουπίζεις τους νηπτήρες και τα μπάνια, μαζεύει τα υπολείμματα από τα σαπούνια έτσι με ένα πέρασμα, χωρίς να χρειάζεται να τρίβεις, να κάνεις και ξέρω εγώ. Και έχει και διάφορα προϊόντα η αγορά που έχει κάποια προϊόντα που ψεκάζεις την μπανιέρα για παράδειγμα, την αφήνεις για λίγο και μετά απλώς ρίχνεις νερό και φεύγουν τα άλατα. Υπάρχουν διάφορα. Τώρα, το σφουγγάρισμα που σας είπα ότι και εγώ το μισώ. Δεν είναι ανάγκη να σφουγγαρίζεις. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι να κάνεις σκούπισμα. Και σας είπα και εγώ το σκούπισμα με τη σκούπα δεν το αντέχω. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σουίφερ ή κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ηλεκτρική σκούπα εάν έχει. Υπάρχουν και ηλεκτρικές σκούπες οι οποίες είναι με 50 ευρώ, με 60 ευρώ να αγοράσει κάποιος. Δεν είναι αυτή που είναι 180 ευρώ ή κάτι άλλες που είναι 500, 600, 700 ευρώ. Δηλαδή, αν φροντίζουμε να σκουπίζουμε 1-2 φορές τη βδομάδα το πάτωμά μας και ξαναλέω, αν με τη σκούπα την κανονική κουραζόμαστε με μια ηλεκτρική σκούπα, με μια Hoover τη λένε συνήθως και λέμε και τη λέξη Hoover για τους ναρκισσιστές ή με ένα Swiffer, με ένα πρακτικό τρόπο ρε παιδί μου, αν σκουπίζουμε το πάτωμα. Αν κρατούμε καθαρό τον νεροχύτη, είναι εύκολο να κρατήσεις καθαρό τον νεροχύτη, ρε παιδί μου. Με το σφουγγαράκι που πλένεις τα πιάτα, έχεις ένα άλλο σφουγγαράκι δίπλα που πλένεις το νεροχύτη, ένα βεντέξ που περνά στους πάγκους και τελείωσε. Αν τα κάνουμε αυτά, ακόμη και δεν έχουμε το χρόνο να ξεσκονίσουμε διεξοδικά όλο το σπίτι, να καθαρίσουμε όλα τα μπάνια διεξοδικά, ζούμε σε ένα σπίτι το οποίο είναι αρκετά τακτοποιημένο. Και τον decluttering, και αρκετά καθαρό και νιώθουμε και καλά. Και τον decluttering που έχει αναφέρει μια κυρία και ρωτήσατε τι είναι, είναι το να κάνουμε μια φορά το χρόνο, γιόγα, δεν ξέρω πότε το χρειάζεται κάποιος, ένα γενικό ξεκαθάρισμα των αντικειμένων που έχουμε μέσα στο σπίτι και αντικείμενα τα οποία δεν μας είναι πλέον χρήσιμα, δεν τα χρησιμοποιούμε, αντικείμενα τα οποία τα έχουμε και κάθονται εκεί ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια και μας παίρνουν τόπο και μαζεύουν σκόνες και δεν τα χρειαζόμαστε, να τα ανακυκλώσουμε αυτά τα αντικείμενα, να τα δώσουμε σε ανθρώπους που μπορεί να τα χρειάζονται, να τα πάρουμε στην ανακύκλωση. Εάν είναι πράγματα που είναι για πέταμα, να τα πετάξουμε. Και δεν χρειάζονται ενοχές για το αν έκανα τις δουλειές ή δεν έκανα τις δουλειές και ούτω καθεξής. Οι ενοχές δεν βοηθούν κανέναν. Απολύτως κανέναν δεν τον έχουν βοηθήσει οι ενοχές. Δεν χρειάζονται οι ενοχές. Αυτό που χρειάζεται είναι καλός προγραμματισμός, πολύ καλός προγραμματισμός και να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και να σκεφτόμαστε τι είναι το πιο σημαντικό να κάνω για παράδειγμα. Το πιο σημαντικό είναι να έχω το σπίτι στην εντέλεια ή να δείξω αγάπη, προσοχή, ενέργεια και σημασία στα παιδιά μου. Ή στο σύντροφο μου. Ή να φτιάξω ένα ωραίο βίντεο για το κανάλι μου. Πώς θα είμαι πιο χρήσιμος. Ουσιαστικά στον κόσμο, με το να έχω καθαρά τα πατώματα και τα τζάμια και τα ράφια ή με το να κάνω πιο ουσιαστικά καλά πράγματα. Και επίσης αυτό το άφησα τελευταίο, θεωρώ ότι τις δουλειές του σπιτιού πρέπει να τις μοιράζονται οι ενήλικες που ζούμε σας στο σπίτι. Δεν πρέπει να τις κάνει μόνο η γυναίκα.
Και ο άντρας πρέπει να μοιράζεται, όχι να βοηθάει τη γυναίκα του, να μοιράζεται. Αυτά έτσι σαν πρώτη σκέψη.